Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεχνική στη React που λέγεται Compound Components, το οποίο είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να φτιάξεις components τα οποία θα είναι λίγο πιο εύκολα να χρησιμοποιήσεις σε σχέση με το να μην τα φτιάξεις με αυτόν τον τρόπο. Όπως θα μας δείξει ο Θάνος σε λίγο με ένα παράδειγμα που έχει φτιάξει. Εμένα φυσικά η δουλειά μου, δηλαδή ο λόγος που έχω έρθει εδώ, είναι για να πιω καφέ, για να διορθώνω τις αγγείλες του Θάνου και να λέω κάθε 3 λεπτά ναι, ναι, τώρα κατάλαβα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί πρίζουμε πάντα, κάνουμε την έρευνα για τους μισθούς. Πάρα πολύ σημαντικό, πρίξτε τους φίλους σας. Έχουμε μαζέψει κάτι παραπάνω από 500 άτομα. Έχουμε πει ότι θέλουμε να μαζέψουμε 1000. Κάντε ό,τι μπορείτε, πρίξτε φίλους να το κάνουν. Λοιπόν, μπορεί να σας ζητήσει το Google account σας. Δεν το ξέρουμε εμείς το email σας, δεν το κρατάμε. Δεν φαίνεται καν σε εμάς, είναι απλά για να το συμπληρώνει ένα άτομο τη φορά. Πάμε για React. Πάμε. Για δείξε μας τι έχεις κάνει εδώ, Θάνο. Και σε μένα, γιατί όντως δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως να φανεί, ξέρεις, στην αρχή πολύ και πολύς κώδικας και γιατί το κάνουμε αυτό. Αλλά θα δείχνουμε φυσικά το παράδειγμα γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν είναι απλά να το δείχνουμε κτλ. Αλλά όσοι ενδιαφέρονται να πάνε λίγο παρακάτω και να το δουν, μπορούν να δουν πολλές βιβλιοθήκες από μέσα. Δηλαδή, πολλές React βιβλιοθήκες. Και από κάτω, αν ψάξεις τον κώδικα, π.χ. React Router, Formic, διάφορες βιβλιοθήκες τέτοιες, από κάτω χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές που θα δείξουμε σε κάποιο βαθμό. Όχι αυτό. Το Compound Components, ναι. Το τελευταίο παράδειγμα που θα κάνεις. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, θα δείξουμε το πρόβλημα με αυτό. Ναι. Χρησιμοποιούν διάφορες τέτοιες τεχνικές ώστε να κρύψουν το complexity από τη χρήση του. Δηλαδή, θα μεταφέρουμε το complexity μέσα στο component, δηλαδή το component θα έχει μέσα λίγο πιο πολύπλοκο κώδικα. Αλλά ο τελικός χρήστης, δηλαδή ο developer, μπορεί και εμείς που θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το component, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο πολλά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να πειράξουν το αρχικό component. Και τώρα, αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα και το Tabs δεν είναι τυχαίο παράδειγμα. Είναι και το παράδειγμα που έχει δείξει ο Ryan Florence στην παρουσίαση του 17 που είδα πρώτη φορά αυτό το pattern γενικά. Έχουμε φτιάξει ένα Tabs component, το οποίο είναι όπως το περιμέναμε ένα Tabs component, έχει ένα disabled και από κάτω δείχνει και ένα tab. Δηλαδή δείχνει από κάτω και το active tab. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε το component εδώ πέρα και του περνάμε μέσα data και λέμε ότι τα data που έχει που παίρνει αυτό το component είναι αυτά εδώ πέρα. Και θα μου πεις κομπλέ όλα καλά. Περνάω ένα array και μου κάνει render. Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι αρχικά έρχεται αντίθετα με τη React, γιατί ουσιαστικά η React μας δίνει το JSX για να κάνουμε render, δηλαδή μας δίνει να συνδυάσουμε πολλά components ώστε να κάνουμε render αυτό που θέλουμε. Και το πρόβλημα έρχεται όταν θέλουμε να κάνουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι λίγο διαφορετικό. Οπότε, για παράδειγμα, θέλουμε εδώ πέρα τα controls του tab να τα κάνουμε render από κάτω. Από κάτω από το content, mm-hmm. του tab. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα καινούριο prop. Δηλαδή το tab 1 description είναι στην ουσία το content mm-hmm. του πρώτου tab. Σωστά, είναι το περιεχόμενο που θα έχει. Οπότε το controls που είναι tab 1 τα λοιπά, τα κουμπάκια αυτά, θέλουμε να τα δείξουμε από κάτω. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα property, το οποίο λέμε άμα είναι bottom true, και τώρα πλέον έχει βάλει τα κουμπιά από κάτω. Έχει βάλει το πώς θα αλλάζει το active tab από κάτω. Και ο κώδικας μέσα ουσιαστικά είναι ότι λέμε ότι είναι ενεργό το bottom. Αν δεν είναι, δείξε στην αρχή τα list, αλλιώς δείξε τα από κάτω. Και στη μέση έχουμε δείξει το active tab, δηλαδή έχουμε δηλώσει από πάνω ποιο είναι το active tab από τα data, που είναι ένα state απλά, και λέμε και έδειξε αυτό. Και το tab list είναι, κάνουμε map τα δεδομένα μας και κάνουμε render κουμπιά που ουσιαστικά απλά σετάρουν το state. Λένε ότι αν δεν είναι disabled το κουμπί, αυτό το index πλέον είναι το ενεργοποιημένο. Οπότε αν πατήσω εγώ 2, πλέον το index 1 θα είναι το ενεργό, άρα αυτό από το array θα πάρει το δεύτερο στοιχείο και θα κάνει render. Και θα μου πεις OK, μπορεί να φαίνεται OK αυτό. Δηλαδή και μπορεί να δουλεύει για ένα πολύ απλό παράδειγμα, μπορεί αυτό να είναι OK. Και αυτό θα δείξουμε ένα overkill. Αλλά όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα UI library που θα καλύψει πολλές περιπτώσεις, αυτό και πολλές περιπτώσεις εννοώ διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε render. Δηλαδή τώρα το είναι από κάτω είναι κάτι άλλο. Μετά μπορεί να θέλουμε για παράδειγμα ξέρω, να το κάνουμε να είναι στο πλάι και να είναι δεξιά και να χρησιμοποιηθεί κάπως αλλιώς. Και άλλα 1000 twists μπορούμε να φανταστούμε. Να έχει κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε, sub-tabs. Mm-hmm. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί σε ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ θα το χρησιμοποιήσω σε ένα σημείο με τα tabs από πάνω και σε ένα άλλο σημείο tabs από κάτω. Οπότε πρέπει να κρατάω συνέχεια αυτά τα δύο APIs, να τεστάρω δηλαδή ότι έχω αυτό το property bottom και τεστάρω πέσει στο bottom και κρατάει και να βάλω ακόμα ένα feature
Πρέπει να σκέφτομαι ότι έχω και το bottom και να. Και το πλάι. Οπότε πρέπει να έχει στο μυαλό σου συνέχεια ότι πρέπει να υποστηρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαναλέω ότι για μερικά case μπορεί να είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή για ένα πολύ απλό component σαν αυτό να είναι OK. Αλλά πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κρύψουμε ουσιαστικά. Θες να, πριν το πας, θα σε παιδεύω λίγο. Απλά θες να το πάμε λίγο μία γραμμή-γραμμή εδώ πέρα. Mm-hmm. Τι κάνουμε ναι, στο ωραία. Συγκεκριμένο. Κρατάμε το state μας, που το state ουσιαστικά είναι πιο. Tab είναι active. Okay, React Hooks, θα βάλουμε ένα βιντεάκι. Mm-hmm. Να το you δείτε. State, initial state είναι το 0, δεν είναι θήτα αυτό. Οπότε είναι το πρώτο tab. Μετά παίρνουμε από τα data που έχουμε περάσει σαν property, που είναι αυτό εδώ πέρα το configuration array. Του λέμε ότι πάρει το index. Το index ουσιαστικά ποιο είναι το state, ξεκινάει το 0. Okay, οπότε παίρνει το πρώτο σημείο, το πρώτο element του array, ναι. Το tab list το έχουμε κάνει render εδώ πέρα γιατί να το χρησιμοποιήσουμε πάνω κάτω. Οπότε το κάναμε render από έξω σε μια μεταβλητή που δεν είναι άλλο component, απλά ουσιαστικά είναι μια, σε μια μεταβλητή κρατάμε ότι έχουμε κάνει render και τι λέμε ότι είναι ένα div που μέσα κάνει ένα map στα data, τα παίρνει ουσιαστικά ένα-ένα τα tabs και λέει OK, θα κάνω render ένα button, το key είναι της React, το key ώστε να ξέρει ποτέ έχει αλλάξει κάτι. Είναι το index, disabled είναι ότι έχουμε περάσει ένα property disabled. Τον από το JSON απ' έξω. Mm-hmm. Το class name είναι απλά για να θυμάρουμε μετά το component. Και έχουμε βάλει και ένα onClick handler που λέμε ότι όταν κάνεις click στο tab, αν δεν είναι disabled, κάνεις set active tab το index του. Οπότε αυτό εδώ πέρα, το index του loop, το κάνουμε set. Οπότε αν πάτε στο δεύτερο, το index θα είναι 1, άρα θα μου κάνει αυτό το δεύτερο, θα ξαναλλάξει αυτό και μέσα εδώ πέρα θα ξανακάνει render το καινούριο κομμάτι ουσιαστικά. Yeah. Οπότε είπαμε αυτό το κομμάτι και άμα θέλουμε να αλλάξουμε τον bottom, απλά βγάζουμε π.χ. false, βγάζουμε το property, γιατί κάνει default στο false, το bottom στο by default είναι false, οπότε ξαναγίνεται render όπως ήταν πριν. Άρα τώρα εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα API στο χρήστη, που να μπορεί αυτός να δηλώσει το πώς θα φαίνονται. Δηλαδή εμείς θα δηλώσουμε κάποιους μηχανισμούς, που ουσιαστικά είναι ο έλεγχος του tab, ποιο tab είναι ενεργό, σε πότε πρέπει να βάλει την κλάση, ποιο panel να δείξει. Αλλά αυτός θα ελέγχει το πού θα εμφανιστούν, πώς θα εμφανιστούν, πώς θα εμφανιστούν. Δεν θα μας πειράσει κανένα configuration. Εμείς απλά δίνουμε component και τα δεδομένα τα διαχειρίζεται πλέον αυτός. Εμείς διαχειριζόμαστε μόνο το state πλέον το δικό μας. Ποιο είναι το active tab. Που, ακόμα και αυτό, στις περιπτώσεις, εγώ θα προτιμούσα να το έχω απ' έξω. Γιατί π.χ. Αν αυτό εδώ πέρα τώρα θέλαμε να το κάνουμε link με το router. Και δεν ήταν απλά ένα tab, αλλά ήταν linked με το ποιο URL έχεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα τα tabs να έχουν ένα key, σε ποιο αντιστοιχούν, αλλά να μην έχουν δηλαδή index, να έχουν πλέον ένα key, και να περνούσαμε το active tab σαν παράμετρο. Άρα το initial state, να μην υπήρχε initial state, να κάναμε handle έξω. Οπότε το click εδώ πέρα π.χ. να ήταν ένα link URL. Άρα εδώ πέρα μέσα εμείς πρέπει να βάλουμε αντί για button link, ή να περάσουμε ένα custom onclick handler που. Ξεκινάει και πολύ. Ανεβάζει πολυπλοκότητα. Μας το φέρνει απ' έξω και το click handler. Οπότε, αν μπορούσαμε κάπως εμείς να ελέγξουμε όλα αυτά, αλλά να δώσουμε τον έλεγχο όλο αυτό των πραγμάτων στο χρήστη, θα μπορούσε εδώ πέρα π.χ. αντί για button να βάλει πριν ένα link. Που αυτό το link να έκανε change στο route και να μας περνούσε ένα καινούριο key που είναι το location και με βάζει αυτό το key το καινούριο να κάναμε render άλλο panel. Mm. Οπότε, να δώσουμε όλη τη δυνατότητα να το ελέγξει απ' έξω και να κάνει render ό,τι θέλει απ' έξω και εμείς απλά να έχουμε τον μηχανισμό, δηλαδή να ξέρουμε πώς να κάνουμε render διάφορα κομμάτια. Του tab σωστά. Οπότε, σκέφτομαι ο τρόπος που θα το κάνουμε, μπορούμε να, για αρχή να φτιάξουμε πώς θα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς ιδανικά και μετά πάμε να υλοποιήσουμε σιγά σιγά αυτό το component. Οπότε, θα κάνω εδώ πέρα ένα const app. Θα κοιτάω εγώ στο monitor εδώ πέρα, δεν σου δίνω σημασία. Ναι, μην ανησυχείς. Θα κάνω μια μεταβλητή που είναι η app και θα χρησιμοποιήσω αυτή για να κάνω render. Okay, και εδώ πέρα μέσα θα φτιάξω πρώτα τα σχεδιά στο καινούργιο API που θέλω και μετά θα το υλοποιήσουμε. Οπότε το tabs θα είναι ένα component. Α, θα το κάνεις δηλαδή πώς θα το χρησιμοποιήσεις, mm-hmm. αλλά χωρίς να το υλοποιήσεις ακόμα. Ναι, και θα το υλοποιήσουμε μετά step by step. Οπότε θα βάλω και αυτό εδώ πέρα τις παρενθέσεις του και μέσα τώρα τι θέλουμε, τι κατηγορίες θέλουμε, τι έχουμε. Έχουμε τα tab lists που ουσιαστικά είναι λίστα με τα κουμπάκια και μέσα έχει το tab, το κάθε tab. Αυτή είναι η ονοματολογία που θα δώσουμε. Οπότε. Έχουμε το tab, tabs list, ok. Αυτά είναι, εσύ τα σκέφτεσαι, δηλαδή εσύ θα πας να τα φτιάξεις μετά. Ναι. Θα μπορούσα να ονομάσω π.χ. Θάνος και ξέρεις, Παναγιώτης και να είναι οτιδήποτε. Είναι το όνομα του component που επιλέγω να δώσω. Οπότε θα μου πεις γιατί να δώσεις ένα το όνομα Θάνος.
Είδε πρόβλημα, αλλά. Ναι. Καλά, πόσε τότε ή πόσε μεταβλητέ είχαμε μαζί. Θα ήμασταν αγαπητοί μεταβλητέ. Οπότε είναι το tab που είναι το tab 1. Και θα βάλω και ακόμα ένα tab που θα είναι το tab 2. Και θα βάλω ακόμα ένα tab που θα είναι το tab 3. Ακόμα βλέπουμε δεν παίζει τίποτα. Είναι τελείω. Μου λέει tab list, ενώ define δεν το έχει. Οκ, κομπλέ. Οπότε. Το tabs list είναι η λίστα με τα tabs που ας φανταστούμε το παράδειγμα πώς ήταν πριν. Είχε τη λίστα και τώρα θέλουμε ουσιαστικά και τα panels. Τα headers δηλαδή είναι αυτά. Mm-hmm. Και τα tab, τα tabs. Panel. Tab, panels. Δεν μ' αρέσει η ονοματολογία σου να ξέρεις. Γιατί, γιατί tabs, το ένα είναι tabs list και το άλλο tab panels. Οκ, okay, το έκανα tabs πρέπει panels. Πρέπει να αποφασίσεις. Tabs panels. Πρέπει να κάνεις το άλλο από πάνω tabs lists. Όχι, μα είναι tabs, είναι μια λίστα με tabs. Τα tab. Και εδώ είναι, θα είναι τα panels. Ουσιαστικά. Οπότε θα έχει από κάτω tab panel. Κατάλαβα, ναι, το πας έτσι. Το πας έτσι. Δεν ξέρω αν είναι tab panels ή tabs panel. Είναι δύσκολο. Γράψτε μας στα σχόλια. Γράψτε μας στα σχόλια. Tab panels ή tabs panel. Πώς γιατί αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα στον προγραμματισμό. Μα αυτά είναι. Είναι το, αυτό είναι. Ξέρεις, σε αυτό το component θα περνούσαμε νομίζω το 90% του χρόνου μας στο πώς θα ονομάσουμε τα components. Παρά στο πώς θα το κάνουμε. Αυτά είναι κοινή, αυτά που, που το ενδιαφέρει το business. Ισχύει. Μα ρωτάνε στο. Πώς το έχει θεματικό εδώ κάτω. Τα panel 1. Και θα κάνω όπως λαμβάνετε copy-paste αυτό, άλλες δύο φορές. Ονόμασε τα πώς θες παρόλα αυτά. Δε. Ναι. Γιατί μπορεί να τα έχει στο μυαλό σου διαφορετικά. Όχι, δεν το. Tab, αλλά το άλλο θα το κάνεις 3, εντάξει, είπαμε. Τι 1-2-2. Αυτό δεν ήταν. Ήταν typo. 1-2-2. Λοιπόν. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να μοιάζει έτσι. Δηλαδή λέμε απευθείας διαφορά, αντί να έχουμε ένα configuration array πλέον. Έχουμε μεταφέρει τη λογική στο JSX. Και αυτό μπορεί να θυμίζει και το React Router. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει React Router, στο React Router δεν δίνουμε ένα array με τα routes, αλλά κάνουμε render απευθείας JSX. Αυτό είναι πολύ powerful, γιατί μετά π.χ. μπορούμε να κάνουμε απευθείας το private route, που να κάνουμε enhance το route και να δούμε ότι να βάλουμε μέσα κάποιους ελέγχους. Αν δεν έχει π.χ. JSONWT token, είναι expired, κάνε fallback up allow render, που είναι πιο γνωστό pattern, γιατί να κάνει authentication. Και διάφορα πράγματα τέτοια. Έχει φυσικά κάποιους περιορισμούς που θα τους εξηγήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε κάπως και να τους ξεπεράσουμε κάπως, θα το εξηγήσουμε και αυτό. Οπότε τώρα αυτό που έχεις κάνει όταν θα δουλέψεις φυσικά, κάποιος που θέλει να το βάλει από πάνω ή από κάτω, απλά πηγαίνει και το βάζει από πάνω από κάτω. Δεν σκέφτεται ότι υπάρχει κάποιο μεταβλητή που πρέπει να πει ποια μεταβλητή είναι αυτή, το bottom true, bottom false. Ναι, οπότε απλά μπορώ να ελέγξω στο κομμάτι ορθές του rendering. Οπότε να το πάω από κάτω και τελείωσε. Έχω το ίδιο ακριβώς component με το ίδιο testing, απλά κάνει render πάνω κάτω και με ενδιαφέρει όπου κάνει render. Τώρα αυτό το CSS πώς το κάναμε δεν ξέρω. Γιατί εκεί συνήθως το πρόβλημα. Ξέρεις, γιατί πρέπει να βάλεις κλάση που είναι για να φανεί. Αλλά εκεί πρέπει να κάνεις εφόσον το design θέλει. Πρέπει να υπάρχει κάποιο design που να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα φτιάξει άλλο αυτό. Ισχύει. Εμείς απλά. Μόνοι μας είμαστε στην εταιρεία, αλλά θα φτιάξει άλλο. Θα σβήσει αυτό εδώ πέρα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το tabs component. Οπότε θα ξεκινήσουμε το tabs. Το tabs είναι όπως το θέλουμε έτσι. Πλέον δεν δέχεται data ούτε. Βασικά πρέπει να δέχεται τίποτα, η αλήθεια είναι. Το μόνο που δέχεται είναι τα children, που ουσιαστικά είναι ό,τι έχουμε περάσει. Εδώ πέρα μέσα λέγεται children. Στη React αυτό το πράγμα λέγεται children. Okay, οπότε το children είναι δεσμευμένη λέξη. Ναι, είναι δεσμευμένη λέξη στη React, που σημαίνει ουσιαστικά ό,τι έχεις βάλει μέσα στο tag σου. Θα το κάνω named export, δηλαδή δεν θα είναι default αυτό, θα είναι ένα από τα exports που κάνουμε. Και εδώ πέρα μέσα. Γιατί θα φτιάξει και το tabs panel και τα τέτοια. Mm-hmm. Ναι, οπότε δεν υπάρχει λόγο να φτιάξει πολλά αρχεία. Θα φτιάξουμε ένα αρχείο που θα κάνει έξω από τα δεδομένα. Συμμετέχω πάρα πολύ, δεν μ' αρέσει. Θα μάθω React. Fallback. Καφέ. Λοιπόν, το σβήνω όλο. Χάνουμε δουλειά 4 sprint εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα δεν πιστεύω να θυμάμαι τι κλάσει για το CSS, δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα, τα εργαλεία που μα δίνει ουσιαστικά η React για να υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε τα children. Και από τα children έχουμε δύο είδη τα οποία θα γίνονται render απευθείας από κάτω. Θα είναι το tabs list και το tabs panel. Το tabs list το ενδιαφέρει ουσιαστικά να του δώσουμε ένα τρόπο να κάνει update το ποιο είναι το active tab και επίσης το ενδιαφέρει να του δώσουμε ένα τρόπο να ξέρει ποιο είναι το active tab για να μπορέσει να βάλει τη σωστή κλάση ώστε να γίνει render. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το πρώτο και το νομίζω μοναδικό θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε τη React που λέγεται clone element. Α, όχι, θα χρησιμοποιήσουμε το children. Η React πέρα από το children με μικρό μας δίνει και ένα children που το κάνουμε απευθείας import από τη React, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε manipulate, να
Να, γιατί αυτό το children ίσως είναι κάποια object ειδικά της React με το που είναι τα React elements. Μας δίνει ένα τρόπο, δεν είναι απλά ένα array δηλαδή, να κάνουμε map αυτά τα elements. Δηλαδή, σου λέει κάνε map τα children. Ok. Και ουσιαστικά μετά δηλώσεις μια function που για το κάθε child θα πρέπει να επιστρέψεις ένα καινούριο ουσιαστικά child. Αυτό ή κάτι διαφορετικό. Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να πάρουμε το child και να προσθέσουμε δικές μας πληροφορίες. Και οι πληροφορίες που να προσθέσουμε ποιο είναι, ποιο είναι το active tab και το πώς να προσθέσουμε ένα καινούριο active tab. Οπότε θα το ονομάσουμε αυτό const π.χ. Πες με ένα όνομα μεταβλητής. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως το enhanced children, γιατί έχω κάνει enhanced με κάποιες έξτρα πληροφορίες, αλλά μέχρι να το γράψω θα μου πάρει 5 μέρες και δεν ξέρω αν το γράψει καν σωστά. Θα το δούμε. Και στο τέλος τι θα κάνω, render. Ουσιαστικά στο τέλος θα κάνω return ένα div που μέσα κάνω render τα enhanced children. Οπότε πάμε τώρα μέσα να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα κάνουμε enhanced τα children μας. Αρχικά πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο άμα αυτό το element είναι valid ή όχι από τη δεύτερη function. Και λέμε ότι αν αυτό το element δεν είναι is valid element, κάτω απλά return. Και πώς δεν θα είναι valid element, αν για παράδειγμα είναι απλά ένα string ή είναι κάτι το οποίο δεν είναι JSX. Οπότε αν δεν είναι valid, απλά κάτω return. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό το πράγμα. Οπότε απλά επέστρεψε το. Είναι για να εξασφαλίσουμε ότι αν βάλεις κάτι άκυρο, δεν θα σκάσει εφαρμογή. Και συνέχεια, ok, τι μπορώ να έχω τώρα. Έχω κάποιες πληροφορίες. Στο child έχω κάποιους τύπους. Και το τύπος αυτός είναι τι component είναι. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είπαμε tab list και tab panel. Οπότε, tab list. Tabs list και tab panel. Οπότε εδώ πέρα θέλουμε για αρχή, δεν είναι string, να φτιάξουμε τα δύο άλλα components. Άρα πρέπει να βάλουμε από κάτω, από πάνω βασικά γιατί είναι const, α είναι function, οπότε πρέπει να κάνουμε από κάτω. Θα κάνω export το function tabs list που θα παίρνει κάτι, θα επιστρέφει κάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Return all για τώρα και θα κάνουμε το ίδιο και το tabs panels. Ξέρω εγώ, πήγαινε στην αρχή σου, πήγαινε στο άλλο. Είναι tabs panels, ναι, και tabs list. Ωραία. Οπότε tabs τώρα list, tabs panels. Είπαμε ότι αν είναι ο τύπος του component είναι tab list, θέλουμε tabs list. Να tabs list. Ωραία. Θα μας πάρει, όχι, δεν μας πάρει, γενικά θα το πω σωστά. Θα κάνουμε return ένα κλόνο του element, δηλαδή θα το αντιγράψουμε. Σαν πρώτο παράμετρο θα πάρει το element αυτό και σαν δεύτερο παράμετρο μπορούμε να το περάσουμε καινούργια properties. Άρα τα properties που θέλουμε να περάσουμε εμείς είναι ποιο είναι το active tab, ποιο είναι το index του active tab και πώς μπορεί να κάνεις set an active tab. Άρα αυτό το component εδώ πέρα, το tabs list, θα παίρνει σαν properties το active tab και το set active tab. Αλλά αυτά δεν τα περνάει ο χρήστης. Εγώ δεν παίρνω κάπου εδώ πέρα active tab ή set active tab. Μου τα περνάει απευθείας μέσα το, το tabs. Το compound component μου. Υπάρχει λειτουργικότητα εκεί πέρα. Οπότε εγώ εδώ πέρα μέσα μετά τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω render κάτι το οποίο είπαμε θα είναι tab. Άρα θα έχω μέσα πολλά tabs. Οκ, ας το δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε και το tab panels. Αλλιώς τι μπορεί να έχω, αλλιώς θα έχω το child.type. Το κάνω τόσο συγκεκριμένα, παιδί μου, γιατί μπορεί να περάσει οτιδήποτε άλλο. Ελέγχουμε ότι θέλουμε τα συγκεκριμένα components που θέλουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έλεγα, ότι αυτή τη στιγμή, άμα εγώ σου δώσω ένα άλλο component, δηλαδή άμα εδώ πέρα σου δώσω για παράδειγμα ένα tabs panels 2, δεν θα δουλέψει αυτό. Για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, π.χ. χρησιμοποιούμε το context. Βάζουμε context, οπότε αυτή η πληροφορία είναι available σε όλα τα children, άρα μπορούμε να το πάρουμε το context. Αυτό είναι, έχει και τα καλά του και τα κακά του, δεν τα αναλύσουμε, απλά το αναφέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα components και να περάσει πιο πολλές δομές, μπορεί εδώ πέρα απλά να το κάνει να βάλει ένα context και να περνάει μέσα στο context αυτή η πληροφορία. Αλλά αυτό θα ξαναχρειαστεί γενικά και κάτω, γιατί θα δούμε πώς θα ελέγξουμε τα components. Οπότε, αν είναι tab panels, τι μας ενδιαφέρει εμάς, μόνο ποιο είναι το active, ώστε να το κάνουμε render. Άρα θα κάνουμε πάλι return, ένα clone element. Clone. Έχει μύτη και ξέρεις. Βουζέλες, ιστορίες. Το clone element. Το οποίο θα ξέρει ποιο είναι το active tab. Αν δεν είναι κάτι από όλα αυτά,
Απλά για να κάνει render θα το επιστρέψουμε το child. Οπότε ό,τι και αν είναι, ας κάνει. Δηλαδή, αν μου έχει δώσει κάτι το οποίο δεν ξέρω να το κάνω handle. Οπότε το πρώτο γιατί χρειάζεται. Το πρώτο χρειάζεται γιατί π.χ. αν είναι απλά ένα text και πάνω κάνω clone εγώ, θα μου πετάξει exception. Ναι, αλλά. Οκ. Για παράδειγμα, δεν θα πει ποτέ με στιγμή θα μου πει. Μα το type, ναι. Δεν θα υπάρχει child.type. Θα... Ναι, θα υπάρχει child.type, έχει δίκιο. Το ξέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνω σύνδεση με TypeScript. Γιατί ξεσκρινιάζει ότι δεν έχει το type και δεν το θυμάμαι. Και το έχω κάνει πλέον να το κάνω μηχανικά. Αλλά είναι γιατί δεν σου λέει ότι δεν υπάρχει το type. Γιατί δεν θα είναι. Άμα είναι κάτι όταν τα ξέρω αυτά. Έγινε, ευχαριστώ. Οπότε έχουμε κάνει enhance όλα τα children που εμεί υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή. Του έχουμε δώσει τα extra properties που χρειαζόμαστε. Και πλέον κάνουμε render αυτά τα children. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτά render γιατί σαν να τσακρινιάζει. Γιατί πάμε λίγο παρακάτω στα προβλήματα που έχουμε. Import. Τι είπα. Render. Κοντά ήμουν. Και τώρα μου λέει ότι δεν υπάρχει το tab. Πάμε στο tabs list. Το tabs list ουσιαστικά είπαμε ότι θα παίρνει κάποια tab. Δηλαδή το API είναι ότι θα παίρνει διάφορα tab και στο κάθε tab θέλω εγώ να κάνω click. Άρα πρέπει να το περνάει είσαι ενεργό ή όχι πάλι. Και δεύτερον πρέπει να το περνάει πώς να κάνει activate την function. Το αν είσαι ενεργό ή όχι, το active tab, δεν το ξέρει όμως. Το tab δηλαδή το ίδιο δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ενεργό ή όχι. Αυτό είναι ένα index. Είναι το 0. Οπότε δεν μπορεί να ξέρει εγώ ποιο είμαι. Είμαι το 0 ή το 1. Αλλά το tabs list ξέρει άμα είναι. Γιατί αυτό ουσιαστικά με το children ξέρει. Είναι 1, 2, 3. Γιατί εδώ πέρα έχει και το index. Οπότε θα πάμε πάλι, θα κάνουμε την ίδια ιστορία. Θα πούμε εδώ πέρα. Έλα. Const enhanced children. Η αγαπημένη μας λέξη είναι σε αυτό το βίντεο. Children.map. Και μέσα θα βάλουμε τα children. Ναι, αλλά και πώς το ξέρει το children. Θα σου πω τώρα. Αλλά από το index. Α, οκ. Okay. Επειδή είναι 1, 2, 3 και το άλλο είναι 1, 2, 3. Εντάξει, αν τα βάλεις λάθος σειρά θα προφανώς να παίξει. Αλλά ναι. Οπότε εδώ πέρα πάρουμε πάλι μια function που θα είναι child, index. Και τώρα πάμε πάλι με την ίδια λογική. Αν δεν είναι valid element, το child, επέστρεψέ το. Έχω σκεφτεί σήμερα σχετικά αυτό το λόγιο μου. Αλλά λέω εντάξει, κακουριάστο. Return ή return child. Return child. Αν δεν είναι valid, απλά επέστρεψέ το. Έχεις δίκιο. Ρώτα με ρε, ρώτα. Μα σου λέω. Είναι τώρα, είμαι καινούργιος στο API, δεν τα έχω. Ευχαριστώ γιατί. Είναι χιλιοστή φορά που λέω αυτό το παράδειγμα συγκεκριμένα. Για να το κάνω. Άμα θες JavaScript, θα ρωτάς εμένα και το Βαλάντι. Τα έχουμε πει αυτά. Σωστά, σωστά. Ιδιοί γκουρού του backend frontend, λάβω συγγνώμη. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα μέσα τι θα κάνουμε πάλι. Θα κάνουμε render ένα div, το οποίο θα είναι το tab list. Tabs list. Ματολογία, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη δικιά μου ματολογία. Ωραία. Που μέσα θα κάνουμε πάλι render τα enhanced children. Και φαίνεται ότι ο κώδικας είναι πολύ πιο πολύπλοκος αυτό που κάναμε πριν. Αλλά είδαμε και το τι κερδίζουμε. Δηλαδή, απλά αλλάζουμε τη σειρά τους και κάνει κάτι render και ειδικά σε βιβλιοθήκες. Δεν μπορούμε να πέσουμε στον author της βιβλιοθήκης. Μπορούμε να βάλει στον bottom. Οπότε, αν εγώ σαν author δώσω ένα πολύ flexible API, όλο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να πρέπει να μου κάνει συνέχεια. Να μου λέει, μπορεί να βάλει να υποστηρίζει και bottom, μπορεί να βάλει να υποστηρίζει και το τάδε. Εγώ σου δίνω ένα API που έχω κάνει κάποιο λέει όλη αυτή τη λογική. Πάρτε την και κάνε ό,τι θες. Και κάνε την extend. Και αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι λόγω αυτού δεν μπορεί να γίνει παραπάνω extend. Αν ήταν με context, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο αργότερα που να δείχνουμε με context πώς να υλοποιήσουμε κάτι παρόμοιο. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή πάνω από 5 views, ρε παιδί μου, θα κάνουμε και δεύτερο βίντεο. Όχι, εντάξει, άμα στο γράψει ένα στα σχόλια, θα το κάνουμε. Ένα. Εγώ με άλλο κάνω. Ξέρεις και το άλλο κάνω. Θάρρο κορακά δύο. Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραίο βίντεο. Θέλω αυτό είναι το context που λέγατε στο 7.35. Λοιπόν, και τώρα είπαμε το component που θα ελέγξουμε είναι το tab. Αν υπάρχει το tab, θέλω να κάνουμε κάτι. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε και το tab component. Πού είναι μακριά η κατάσταση. Export function tab. Που θα κάνει πάλι return null. Εντάξει, αν βάζαμε export const και το κάναμε array function, δεν θα έπαιζε γιατί δεν έχει κανονικά νομίζω hosting. Αυτό δεν γίνεται hosting δηλαδή πάνω, οπότε δεν το εμφάνιζε.
Γι' αυτό βάζω function. Δεν έχει φορτώσει ακόμα ενές. Ναι, ναι. Γιατί το δηλώνω από κάτω. Οι functions γίνονται host, πηγαίνουν στην αρχή του αρχείου, δηλώνονται. Ό,τι και να τις κάνεις. Ότι είναι έτσι πράγμα και τελείως βλακής, αλλά. Εντάξει, μην το πω. Από όλο το βίντεο μην κρατήσετε αυτό για να κράξετε. Κρατήστε τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό αυτό πλέον. Μπορεί και όχι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε το tab. Στο tab τι θέλουμε πάμε να κάνουμε, να το περάσουμε δύο πληροφορίες. Είσαι active και πώς να κάνεις set ότι πλέον εγώ είμαι το active tab. Οπότε θα κάνουμε πάλι το κλασικό return clone element που θα περάσουμε. Θέλω πάρα πολύ να γράψω. Clone element. Child. Και τα καινούργια properties πλέον. Εδώ θα είναι η πρώτη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά το clone element, όχι απλά για να κάνουμε prop drilling, που εδώ ουσιαστικά θα μπορούσε να αλλάχθει με context, αλλά για να περάσουμε μια ουσιαστική πληροφορία. Εμείς το tab component δεν ξέρει το index, αλλά εμείς το ξέρουμε το ποιο είναι αυτό το component. Άρα μπορούμε να πούμε is active, πότε είσαι active δηλαδή, όταν το active tab είναι ίσο με το index. Δηλαδή εγώ κάνω loop, παίρνω τα tabs ένα-ένα, αν τώρα είμαι στο tab 1 και το active tab είναι 1, σημαίνει ότι είσαι active. Άρα το πράγμα είναι η πληροφορία που δεν θα μπορούσα να την ξέρει αλλιώς σε αυτήν την περίπτωση. Και ας κάνουμε και distract από εδώ το is active για να μην ξεχάσουμε πώς το έχουμε ονομάσει ή πώς το έχουμε κάνει, θα μας βοηθήσει. Και η δεύτερη function είναι το set active, που αυτή είναι μια function που πάλι ξέρουμε κάτι το οποίο δεν ξέρει το component, είναι set active tab και το index. Δηλαδή του λέμε όχι απλά αυτή είναι η function που αλλάζει το state, αυτή είναι μια function που αν την καλέσει θα κάνει στον εαυτό σου να είναι πλέον active. Άρα θα κάνουμε distract για αυτό για να το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο και είμαστε ok. Και η συνέχεια υλοποιήσαμε το tab, πήγαμε στο tab panels που το περάσαμε το active tab. Στο tab panels είναι πολύ πιο εύκολη η υλοποίηση γιατί ουσιαστικά θέλουμε μόνο το active tab και τα children. Και αυτό που θα κάνουμε render είναι πάλι ένα div. Dov. Div. Upper star. Υπάρχει πρόβλημα, το βλέπουμε όλοι. Που λέμε ουσιαστικά ότι τα children active tab. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και εδώ πέρα έναν έλεγχο ότι σαν δεν υπάρχει αυτό να το κάνει render γιατί θα κάνει το throw exception, αλλά για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο θα το αφήσω έτσι και έχουμε ήδη δηλώσει children εδώ πέρα, άρα ξέρουμε ότι θα είναι σίγουρα ok. Και το tab component, τι θέλουμε να κάνουμε στο tab component, θέλουμε να βάλουμε ένα κουμπί το οποίο να ελέγχει το functionality, το πώς να το καλέσεις και να το καλέσεις για να το κάνεις activate και επίσης να περνάει και τις κατάλληλες κλάσεις για να το θυμάρουμε. Άρα εδώ πέρα θα βάλουμε button, εδώ είναι αυτό που είπα πριν, ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε κάτι generic, δηλαδή θα μπορούσαμε και εδώ πέρα να πάρουμε τα children, να κάνουμε clone τα children και να περάσουμε τα properties που θέλαμε απευθείας. Οπότε μέσα να είχαμε κάτι τελείως generic, δηλαδή το button να το δηλώνουμε εδώ πέρα μέσα. Αντί να το δηλώσουμε πάνω. Αλλά και αυτό για να μην κάνουμε ξέρεις κι άλλο, να συνεχίσουμε κι άλλο παιδί μου, το κάνω έτσι για να προποιήσουμε λίγο παράδειγμα. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε on click και λέμε ότι στο on click τι θες να κάνεις, set active. Απλά όταν κάνει click εδώ πέρα, είναι γερμανικό αυτό on click, κάνει set active. Τι άλλο έχουμε επίσης, το class name. Το class name που θα βάλουμε string literals τώρα το. Ωραία. Το set active γιατί δεν το κάνεις άλλο function. Το? Το set active γιατί δεν το κάνεις σαν άλλο function. Τι χρειάζεται. Απλά πρέπει να το reference. Δηλαδή είναι ήδη μια function. Δηλαδή μου έχει δώσει ήδη μια reference. Σκεφτόμουν το set active tab που το έχεις βάλει από πάνω στο. Στο κομμάτι το άλλο. Όχι, ρε. Στο. Όχι, όχι. Πάνω. Στο state, εκεί. Το set active tab. Και σκεφτόμουν αφού δεν παίρνει κάτι, πώς το παίρνει. Αλλά το έχουμε μαπάρει, οπότε δίνουμε απευθείας το reference. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε. Άρα ο function το καλεί. Οπότε επειδή είναι ήδη άρα ο function, το index ξέρουμε ότι είναι από το context του πάνω component. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Ναι, αυτό μας έχει δώσει μια function έτοιμη που απλά να την καλέσει. Είναι εξαιρετικό. Έχει ήδη το context. Ραπαρισμένο ό,τι χρειάζεται για να το στείλει πάνω. Ναι. Tab. Θα βάλουμε και εδώ πέρα κάτι δυναμικό που του λέμε ουσιαστικά άμα είναι active. Is active και κάνει render την class tab active. Οπότε του λέμε ότι άμα by default βάλει το tab, άμα είναι active βάλε και το tab active. Και είχαμε πει ακόμα κάτι, οπότε το disable. Το disable δεν υπάρχει λόγος να το περάσουμε από πάνω. Το πράγμα ευθείας εδώ πέρα και λέμε is disabled. Is disabled και μπορούμε πάλι εδώ να πούμε ότι το
κουμπί είναι disabled. Όλα αυτά μπορούσαμε να τα λέξουμε για παίξω πλέον με το άλλο API που λέγαμε. Is disabled. Και τέλος. Δεν θα έχεις κάνει import. Ναι, ναι. Children, για να πάρουμε το περιεχόμενο που μας δίνει μέσα. Και το χρησιμοποιούμε κανονικά εδώ πέρα. Χωρίς να κάνουμε κάποιο enhance κάτι. Απλά ό,τι μας δώσει ουσιαστικά μέσα στο tab, το οποίο τι είναι. Το κείμενο. Το κείμενο. Πέρα το απευθείας πάλι πίσω. Οπότε ας κάνουμε πάλι import το tab. Και τώρα πλέον μας μένει να υλοποιήσουμε το tab panel. Που το tab panel είναι πάρα πολύ απλό, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε, τα παίρνουμε απλά ένα-ένα. Θα μπορούσε το tab panel να μην υπάρχει σαν component καν. Δεν έχει δηλαδή σημασία, απλά το κάνουμε για, ξέρεις, να φαίνεται και πιο ουσιαστικά τι είναι. Και το tab panel export function tab panel. Τα δαχτυλάκια. Οκ, okay, θα πάρουμε τα children, ώστε απλά να τα κάνουμε render. Children. Return. Απλά τα children. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο εδώ πέρα. Είναι τελείως straightforward. Θα μπορούσαμε γι' αυτό πραγματικά να το κάνουμε τελείως, να το διώξουμε. Αλλά απλά για να υπάρχει, ξέρεις, να φαίνεται τι γίνεται. Και να το κάνω αυτό import τώρα. Φτάσαμε στο state που είχαμε. Οπότε τα κάνω πάλι εδώ πέρα και αν βάλω εδώ πέρα π.χ. στο is disabled και το βάλω true, αυτό το component απευθείας γίνεται disabled και γίνεται declare εκεί που χρησιμοποιείται. Θέλουμε π.χ. να τα βάλουμε πάνω, μπορούμε να τα βάλουμε απλά να κουνήσουμε από κάτω. Ναι, αυτό είναι γαμάτο γιατί μου αρέσει, γιατί δεν είναι, αυτό που κάνεις τώρα δεν έχει γνώση η βιβλιοθήκη που έχεις φτιάξει στην ουσία. Πώς θα γίνει render. Δεν το ξέρει καθόλου αυτό. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και έχουμε φτάσει σε κάτι πλέον ελέγχουμε στο render μας, που ουσιαστικά αυτό είναι η React. Είναι μια render βιβλιοθήκη και η δύναμή της είναι αυτό το JSX, ότι είναι JavaScript και μέσα μπορεί να κάνω τα πάντα. Έχουμε δώσει πλέον τον έλεγχο του render στον developer που το χρησιμοποιήσει και εμείς απλά έχουμε κρύψει όλη την δυσκολία που είναι μέσα στην υλοποίησή μας και αντί να περνάμε ένα δύσκολο configuration array, του δίνουμε κάποια components τα οποία να τα χρησιμοποιήσει όλα μαζί. Θα κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στο browser, δηλαδή το select. Το select το πεδίο, έχει μέσα τα options, έχει options group, μέσα μπορεί να βάλεις πάλι options και το λέμε με αντίστοιχο τρόπο. Δηλαδή πάλι χρησιμοποιείς διάφορα elements που σου δίνει ο browser για να κάνεις render κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο και πάλι θα μπορούσε να είναι δυναμικά αυτό, δηλαδή θα μπορούσε αυτά εδώ ας πούμε και αυτά εδώ να σου έρχονται προφανώς από το backend, mm-hmm. να υπάρχει εδώ πέρα ένα JSON και εδώ πέρα να κάνεις απλά ένα map. Mm-hmm. Ναι, ναι. Οπότε δεν χάνεις αυτό που, την ευκολία που έχεις πριν. Mm-hmm. Και κερδίζεις το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις render πολύ πιο εύκολα. Έλεγες τα πάντα πέρα. Ναι. Βάζω τέτοιο, βάζω κάμερα για να πούμε γεια. Δεν μαγνητοσκούπησα τόση ώρα. Mm-hmm. Δεν μαγνητοσκούπησα, δεν μαγνητοσκούπησα. Μαγνητοσκούπησα, ναι. Κάψε να το κάνω.